Νικόλα το Ζανέτσο. Πρώτα απ' όλα για το θέμα της ομάδας Κυπριακού, έχει κλείσει το ζήτημα, δηλαδή έχει συγκροτηθεί αυτή η ομάδα, περιμένετε ακόμη ονόματα από τα κόμματα? Η ομάδα Κυπριακού, κύριε Ζάπα, θα ανακοινωθεί. Έχει λάβει τις εισηγήσεις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα άτομα τα οποία θα αξιολογήσει προφανώς τις εισηγήσεις θα τις λάβει υπόψη μαζί και με τις δικές του σκέψεις και θα ανακοινωθεί. Είναι κάτι το οποίο θα είναι πολυμελές? Πώς το αντιλαμβάνεται ο πρόεδρος? Θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα βεβαίως, μας τα έχετε πει, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει έτσι πολλές απόψεις, θέλει κάτι συγκεκριμένο αριθμητικά όσα είναι και τα κόμματα. Πώς το φαντάζεται? Η ουσία, κυρία Ζάπα, είναι αυτό το σώμα να είναι παραγωγικό. Είναι όπως πάντοτε υπήρχε η ομάδα Κυπριακού άλλωστε. Ναι. Η ουσία είναι τα άτομα τα οποία θα παρτίζουν αυτή την ομάδα να είναι άτομα προφανώς με βαθιά γνώση και, και του Κυπριακού και των προκλήσεων. Είναι πρόθεση που, να συσταθεί και να συνέλθει, αν θέλετε, πριν από την κάθοδο της προσωπικής απεσταλμένης? Δεν νομίζω, κυρία Σάβα, στην παρούσα φάση. Ήδη έχει γίνει και η εντελεχή συζήτηση ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου, χωρίς να το αποκλείω βέβαια, αλλά λέω ότι ήδη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους άμεσους συνεργάτες του και με τον διαπραγματευτή, τον κ. Μενελάου, έχουν και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Έχει γίνει αυτή η συζήτηση. Έχει γίνει μια συζήτηση πολύ εντελεχής στο ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του τόπου ως προς την δική μας ανάγνωση, αν θέλετε, των επόμενων βημάτων ή των επόμενων ενεργειών που μπορούν να ληφθούν. Έχει σημασία, ή των προκλήσεων που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν. Κύριε Λαντιμπιώτη, ακριβώς επειδή έγινε συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο, έχει σημασία αν υπάρχει καταγραφή είτε εισηγήσεων, είτε θέσεων, είτε και αντιδράσεων των κομμάτων για την πορεία αυτής της νέας προσπάθειας? Ενώ όταν έρθουμε στα δύσκολα μην υπάρχουν διάφορες απόψεις, ενώ τώρα δεν υπάρχουν εισηγήσεις για το τι θα γίνει, γιατί είναι αυτό που συζητούσαμε και πριν από λίγο. Έρχεται, συνομιλεί και η προσπάθεια είναι να επιστρέψουμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αν αυτό δεν συμβεί, ποιο είναι το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης? Κυρία Σάβα, νομίζω ότι είναι εύκολα αντιληπτό ότι τα όσα συζητούνται ιδιαίτερα ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου δεν είναι ωφέλιμο ούτε φρόνιμο, ιδιαίτερα ως προς την στρατηγική που θα ακολουθήσουμε σε αυτό το πλαίσιο να δημοσιοποιηθούν. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι αποδεικνύοντας ότι είναι η πολιτική ηγεσία, σύσσωμη πολιτική ηγεσία, αναλαμβάνει υπεύθυνα τον ρόλο της, πλαισιώνοντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί αν υπάρχει ένα ζήτημα, και αυτό το λέω για να μην λέμε μόνο απεσιόδοξα, να λέμε και τα αισιόδοξα του. Και αν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά υπάρχει μια κοινή αντίληψη, μια κοινή ανησυχία, είναι το εθνικό μας πρόβλημα. Έχουν συζητηθεί διάφορες εισηγήσεις, διάφορες ανησυχίες, που πολλές είναι κοινές ανησυχίες. Γνωρίζουμε, κυρία Σάπ, μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο στο Κυπριακό, μια περίοδο κινητικότητας εκ των πραγμάτων. Όμως την ίδια ώρα είμαστε ρεαλιστές, γνωρίζουμε και τις δημόσιες τοποθετήσεις της άλλης πλευράς και τις απαράδεκτες αξιώσεις της εκτός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Ο διορισμός όμως μιας προσωπικής απεσταλμένης από πλευράς του Γενικού Γραμματέα καταδεικνύει αφενός ότι ο Γενικός Γραμματέας παραμένει προσιλωμένος στις προσπάθειες για επιλύση του Κυπριακού. Είναι μια θετική εξέλιξη και είμαστε εδώ με επικοδομητική στάση να συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να συμβάλλουμε στο βαθμό του δυνατού, γιατί για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις χρειάζονται δύο μέρη. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια πάντοτε εντός του συμφωνημένου πλαισίου, στην βάση λύση της νομικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, σύμφωνη και με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ναι, το λέω αυτό, κύριε Λαντιμπιώτη, διότι είναι καλά γνωστό πόσο δύσκολος και για εμάς αν κάθια είναι ο δρόμος, ακόμα και για να καθίσουμε μαζί σε ένα τραπέζι. Αν όμως αυτό καταστεί εφικτό, διότι δεν γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία ή τι διπλωματικό ετοιμάζει. Είπατε για τα δύο μέρη, είμαστε κι εμείς από μόνοι μας ένα πολυμερές. Αύριο μεθαύριο, αν πάμε για στο πλαίσιο Γκουτέρες του Κραν Μοντανά, είναι κατανοητό από όλους τι πάμε να συζητήσουμε. Είναι αντιληπτό. Το λέω προκαταλαμβάνοντας πράγματα τα οποία μην καθίσουν ένα τραπέζι και έχουμε τα εσωτερικά πάλι, που μας πάνε πίσω χρόνια τώρα. Ναι. Κυρία Ζάβα, είναι απόλυτα αντιληπτό και είναι με σαφήνεια που έχει διατυπωθεί η θέση μας. Και στον ίδιο το Γενικό Γραμματέα, επαναλαμβάνω ότι ακόμη και ο διορισμός ενός απεσταλμένου από πλευράς του Γενικού Γραμματέα είναι μια ένδειξη. Αν θέλετε, υποδεικνύει και την εμπιστοσύνη, αν θέλετε, στην βούλησή μας. Και το πραγματικά το πιστεύουμε, κυρία Ζάβα, ότι αν
και η άλλη πλευρά προσέλθει με την ίδια ειλικρινή πολιτική βούληση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί, είναι εφικτή και είναι εφικτή σύντομα. Ναι. Εκείνο που έχουμε σήμερα όμως, και όχι μόνο σήμερα, τα τελευταία χρόνια, είναι μια απομάκρυνση του κατοχικού καθεστώτος των αξιώσεων του εκτός του πλαισίου λύσης. Δεν συζητούμε καν στην συμφωνημένη βάση λύσης που ορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό που προέχει είναι να καμφθεί η τουρκική αδιαλλαξία, να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να επαναπροσδιοριστεί η σωστή πηξίδα που εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι, θεωρούμε ως θωράκιση, αν θέλετε, κιόλας στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, και να πιστεί και η άλλη πλευρά ότι μέσα από την επίλυση του Κυπριακού, μέσα από μια οριστική βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού, αυτό θα είναι επωφελές για ολόκληρη την Κύπρο, για Ελληνοκύπριους και για Τουρκοκύπριους. Και αυτός είναι ο στόχος μας και αυτή είναι η αποστολή μας, αν θέλετε. Αν υπάρχει έστω και μια χαραμάδα ελπίδας, εμείς να την αξιοποιήσουμε και να μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων ως το σύνολο και της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας. Τώρα, αυτό που φάνταζε δύσκολο εγχείρημα, δηλαδή να κινηθεί εκ νέου διαδικασία με το διορισμό απεσταλμένης, εμπροκειμένο, τώρα είναι το εύκολο. Υπό την έννοια του τι ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας. Άρα ακριβώς πέραν το ότι θα έρθει για δύο μέρες, όπως είδαμε η κυρία Ελκίν, και θα επιστρέψει, Ελκίν και θα επιστρέψει. Ναι, στο μεταξύ να το κλείσουμε, είναι Κουεγιάρ, είναι Ελκίν, να το λέμε και σωστά, διότι είναι πολλά τα επίθετα. Έχω ενημερωθεί και εγώ, γιατί μου έχει επισημανθεί ότι είναι η κυρία Ελκίν το μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα έρθει για δύο μέρες. Θα επιστρέψει, δεν ξέρουμε από εκεί και πέρα ποια θα είναι η πορεία των πραγμάτων. Θα τρέχει όμως η δική μας πλευρά και εκείνη την προσπάθεια για εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αργότερη. Όλα αυτά τα οποία στην περίπτωση που δεν αποδοθεί, να μην έχουμε αυτά που συζητούσαμε και πριν, ότι να έχουμε και διαφοροποίηση της επίκλησης σε ψηφίσματα κάποια στιγμή. Διότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας να εργαζόμαστε για το καλύτερο σενάριο και να έχουμε κατά νου το χείριστο που μπορεί να προκύψει. Κυρία Σάβα, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό και αυτός είναι, και, αν θέλετε, ήταν το επίκεντρο πυρήνα στη συζήτηση του Εθνικού Συμβουλίου. Όλα τα σενάρια που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε, από το καλύτερο, όπως έχετε πει, που το ευχόμαστε, μέχρι και το πιο δυσίωνο, το οποίο πάλι όμως θα πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Ναι, το ακριβές πρόγραμμα της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, μόλις και εμείς ενημερωθούμε, θα το κοινοποιήσουμε. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι στόχος της είναι να επιδιώξει συναντήσεις όχι μόνο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κύριο Τατάρα, αλλά και με κοινωνικά σύνολα, να μπορέσει να ακούσει και την κοινωνία των πολιτών. Αυτά είναι, θα τις προταθούν από τα Ηνωμένα Έθνη εδώ, από την ΦΙΚΙΠ, ποια θα είναι αυτά τα οργανωμένα σύνολα? Ναι, βρίσκεται ήδη σε επαφή. Έχει πραγματοποιήσει και συνάντηση με τον κύριο Στιούαρτ, αν δεν κάνω λάθος. Έχει κάνει συνάντηση με την μόνιμη αντιπρόσωπο μας στη Νέα Υόρκη. Να πω ότι και η ίδια προετοιμάζεται εντατικά, εξ όσων ενημερωνόμαστε. Θα πραγματοποιήσει συναντήσεις, ή αυτός είναι ο στόχος μετά. Πού θα γίνουν οι συναντήσεις, πρώτη... και αυτό έχει οριστεί, πού θα είναι οι συναντήσεις? Έχει οριστεί η ημερομηνία, δεν έχω ενημερωθεί ακόμη για τον χώρο. Θα ανακοινωθεί επίσημα μόλις πλησιάζουν περισσότερο, αν θέλετε, εκεί μέρες. Όμως αυτό που έχει σημασία, κύριε Σάβα, γιατί το έχετε δείξει πολύ σωστά και νομίζω θα πρέπει να το επαναλάβουμε από την πρώτη στιγμή, αυτό το οποίο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει επισημάνει, ως προς το ωφέλιμο, αν θέλετε, το ακόμη πιο ωφέλιμο της αποστολής της προσωπικού έδρας που θα λειτουργεί ως απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα, είναι ακριβώς αυτή η συχνότητα, η πυκνότητα, η έκταση και η ένταση των επαφών που θα πραγματοποιεί. Νιώθουμε ότι ναι, και είναι κάτι το οποίο επιδίωξε ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή, ότι αυτές οι συναντήσεις θα πρέπει να έχουν μια τακτική πυκνότητα, μια τακτική συχνότητα, και όχι όπως σε προηγούμενες περιπτώσεις, αν θέλετε, που γινόταν μια μονοήμερη επίσκεψη στην Κύπρο και μετά από 1-2 μήνες ξανά. Θα πρέπει να υπάρξει αυτή η εντατική προσπάθεια, γιατί θεωρούμε ότι λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη και την ειλικρινή πολιτική βούληση που πρέπει να είναι προαπαιτούμενο, ότι μπορούν να επιληθούν οι όποιες ανησυχίες, μπορούν να προσπερασπούν τα όποια εμπόδια. Έχετε δίκιο επίσης στο ότι ήταν μια πολύ δύσκολη αποστολή στο να υπάρξει αυτός ο διορισμός. Είναι όμως αυτός ο δρόμος σίγουρα γεμάτος συμπληγάδες, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε βήμα με την ίδια υπευθυνότητα, με την ίδια επιμονή, με την ίδια προσήλωση, και αυτό θα πράξουμε. Δεν έχουμε σταματήσει λεπτό τις διπλωματικές επαφές, τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών. Το βλέμμα μας είναι στραμμένο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πτυχή την οποία δεν έχουμε εγκαταλείψει, γνωρίζουμε και εκεί τις προκλήσεις. Όμως ο διορισμός της απεσταλμένης ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα που και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θεωρούσαν να το συνδέσουμε πρώτο όμως, που θα έπρεπε να ενώσω είναι αυτή η απροσπάθεια σε εξέλιξη.
στα Σπάργανα. Θέλετε το ότι δεν χταίνεται στα κατεχόμενα. Ζητάμε για το σφυδρισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών. Είδαμε να μένουμε και το τι θα γίνει στην Ρώμη με τον τουρκοκύπριο δικηγόρο. Στο μεταξύ, όχι μόνο βλέπουμε να συμβαίνουν πράγματα στα κατεχόμενα, να τσιμεντώνεται η γη μας. Βλέπουμε πλέον να ξεφυτρώνουν και τα project στα μανιτάρια, προκειμένου φράουλας, χθες λέγαμε, και στην Καρπασία. Και είναι εταιρείες που φαίνεται να οδηγούν στη Σκανδιναβία, διευρύνονται πλέον. Δεν είναι Ισραήλ, Ιράν και όλα αυτά που συζητούσαμε. Αυξάνεται το πελατολόγιο, αυξάνεται έτσι η διείσδυση των σφετεριστών και αλλού. Και είναι ένα ερώτημα, επειδή είπαμε για νομικά μέτρα, γνωρίζω ότι γίνονται συναντήσεις, γνωρίζω και τρόπους μέσω και της Κεντρικής Τράπεζας, κύριε Λετιμπιώτη, σε μια προσπάθεια παγωποίησης περιουσιακών στοιχείων και των πολιτών και των αγοραστών και όλα αυτά. Αλλά το θέμα είναι πότε θα υλοποιηθούν για να αρχίσουμε αυτή τη διαδικασία. Επειδή συζητάμε ότι γίνονται ακόμα συζητήσεις, περιμένουμε μέτρα, νομοσχέδια, περιμένουμε πράξεις ουσιαστικά. Κυρία Σάβα, δεν διαφωνώ καθόλου. Βεβαίως και περιμένουμε πράξεις και καλά κάνει η κοινωνία, καλά κάνει όλοι να περιμένουν πράξεις. Στην ουσία της συζήτησης να πω ότι να θυμίσω πρώτα απ' όλα ότι ήμουν και εγώ στην εκπομπή σας πριν από λίγο καιρό. Είδα ένα ρεπορτάζ για το τρίκομα, αν δεν θυμάμαι σωστά. Τι κάναμε για το Strawberry Project, ναι. Το οποίο ήταν ενδεικτικό της ταχύτητας, του πόσο σύντομα υπάρχουν γίνονται αυτές οι αναπτύξεις. Ο σφεντερισμός των ελληνοκυπριακών περιουσιών είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την πολιτεία εδώ και δεκαετίες. Βεβαίως, στα τελευταία τουλάχιστον 6-7 χρόνια, ελέω αν θέλετε και τη στασιμότητα του Κυπριακού, βλέπουμε μια ανησυχητική επιτάχυνση του σφεντερισμού και είναι κάτι το οποίο έχουμε θέσει, αν θέλετε, στο επίκεντρο των μέτρων, των ζητημάτων, των οποίων θα πρέπει να προσεγγίσουμε, όμως με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Και αυτό που γίνεται, κυρία Σάβα, είναι ναι, έχει προχωρήσει αρκετά η διαδικασία. Να μου επιτρέψετε, επειδή ακριβώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και γνωρίζω ότι υπάρχει και το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά νομίζω σε αυτά τα ζητήματα αυτό που προέχει είναι τη στιγμή των ανακοινώσεων, να είμαστε σίγουροι ότι αυτά από τα οποία ανακοινώνονται υλοποιούνται. Έχουν και νομοτεχνικό έλεγχο, αλλά και θα. Φαντάζομαι, έχετε κατά νου και τις κυρώσεις για τους Τούρκους στα πλοία της γεώτρησης που δεν εκτεθήκαμε. Άρα γι' αυτό λέτε κάτι να μπορεί να υλοποιείται για να μας το πείτε κιόλας, κύριε εκπρόσωπε. Αυτό που εξετάζεται, κυρία Σάβα, και αν θέλετε να ολοκληρώσω για αυτό το θέμα, αλλά μου επιτρέπετε, είναι ότι εξετάζεται μια σειρά από νομικά μέτρα, τα οποία μπορούμε να λάβουμε. Έχουν γίνει συναντήσεις, νομίζω κάποιες έχουν δει και το φως της δημοσιότητας και του Υπουργού Εξωτερικών με την νομική υπηρεσία. Είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο και αναμένεται η ολοκλήρωση. Και με την Κεντρική Τράπεζα, δική μου πληροφόρηση, γενικά γίνονται συναντήσεις. Τώρα, κύριε Λετιμπιώτη, εντάξει, σας παρακαλώ, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος και απολογούμε έτσι που καταχρώνουμε και το δικό σας τον χρόνο, αλλά έχει σημασία σε σχέση τώρα με τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Πριν από λίγο φιλοξενούσαμε και τον αναπληρωτή Κοσμήτρα Στρατηγικής Σχολής Ευελπίδων στην Ελλάδα, ο οποίος μας εξηγούσε ότι το Ευηλινεκές αυτών των πυράβλων προσεγγίζει και την Κύπρο και το Ακρωτήρι. Υπάρχει μια ανησυχία, βεβαίως έγινε και αυτή η εισήγηση για να επιστραφούν και οι S-300 στην χώρα μας, αν έχουμε αυτή την δυνατότητα, αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό και ανησυχεί βεβαίως στη Λευκοσία, η οποία βεβαίως κρατά αποστάσεις από το ορμητήριο των Βρετανικών βάσεων. Δεν ξέρω όμως πόσο θα συνεχίσει, αν θα αύριο ληφθεί μια απόφαση για εντονότερες επιθέσεις από τις βάσεις της εδώ στην Κύπρο και πώς μπορούμε εμείς να προστατευτούμε, η χώρα μας, σε περίπτωση αντεπίθεσης. Να πω πρώτα ότι το οποίο έχω αναφέρει και επίσημα ως Υπουργείο Εξωτερικών, δεν κάνω λάθος, αλλά και εγώ σε όσες φορές έχω ρωτηθεί, ότι είναι γνωστό ότι οι Βρετανικές βάσεις, σύμφωνα και με την συνθήκη εγκαθίδρυσης, διέπονται από το καθεστώς και είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι δεν έχουμε καμία σχέση με όποιες επιχειρήσεις ενδεχομένως να έχουν γίνει από τις Βρετανικές βάσεις. Η ασφάλεια της χώρας μας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι η νούμερο ένα ανησυχία μας, είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα της συνταγμένης πολιτείας. Και αυτό νομίζω είναι. Ναι, πώς τη διαφυλάξουμε προκειμένου την ασφάλεια. Και είναι και εδώ που βρισκόμαστε και έχουμε διπλωματικές επαφές. Πραγματοποιούνται οι επαφές σε τακτικό επίπεδο ακριβώς για να επικοινωνήσουμε αυτό το ζήτημα. Την ίδια στιγμή όμως η γενικότερη ανασφάλεια στην περιοχή, γιατί δεν είναι μόνο
οι δικές μας κινήσεις που μπορούν να ληφθούν, οι δικές μας ενέργειες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο και την Δευτέρα στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες θα συζητηθεί, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κούμπος, θα είναι παρόν και ο ίδιος θα μεταφέρει και τις δικές μας επιφυλάξεις, τις δικές μας ανησυχίες σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο επηρεάζει στο μέγιστο βαθμό το αίσθημα ασφάλειας που αυτό προέχει, αλλά και σε μια άλλη πτυχή, ακόμη και με τις οικονομικές επιπτώσεις που αυτό έχει, που ζει και σήμερα, είμαι βέβαιος, ο Κύπριος καταναλωτής. Βέβαια, αυτό σε σχέση με την ασφάλεια δεν θεωρώ ότι είναι σε πρώτη μοίρα, αλλά είναι ζητήματα τα οποία θα τεθούν και στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Τώρα, κύριε Λεντιμπιώτη, πήρε το πάνω χέρι ο υπόκοσμος. Είναι δεδομένο. Ακούγοντας και πριν από λίγο τις δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα, που παραπέμπει στην αστυνομία να γίνει κάτι, πλέον η επίθεση είναι όχι μόνο ενάντια σε δημόσιους λειτουργούς, δημόσιους κατηγόρους ως πρόσωπα, ενάντια στη δικαιοσύνη, στο κράτος, στην πολιτεία αυτή, τη συντεταγμένη. Είχε, λέει, μια συνάντηση σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Γενικός Εισαγγελέας, και έκανα και ένα σχόλιο πριν. Αν είχαμε ακόμη, δεν γίνονταν ένα σχηματισμό και είχαμε την Υπουργό Δικαιοσύνη, την κυρία Κουκίδου, θα λέγαμε κάτι πρέπει να γίνει, ενδεχομένως και ο πρόεδρος να χτυπούσε το χέρι. Έχουμε άλλο υπουργό, όμως η ουσία είναι ότι είναι εκεί το έγκλημα. Και αυτό που ευαγγελιζόμαστε και το ακούσαμε και από τα στόμα του ίδιου του πρόεδρου Δημοκρατίας και του νέου υπουργού, το αίσθημα ασφάλειας που πρέπει να επιστρέψει και θα κάνουμε τα πάντα, δεν συμβαίνει κάτι και ανησυχούμε όλοι. Προφανώς και εσείς, κύριε Λεντιμπιώτη, θα γίνει κάτι, έχουμε κινητοποίηση, δηλαδή σύγκληση, σύσκεψη σε ευρεία στο Προεδρικό, κάτι. Κυρία Σάβα, να πω πρώτα απ' όλα ότι δεν πρόκειται να επιχειρήσω καν να ερωποιήσω την κατάσταση. Η κατάσταση είναι δύσκολη και αυτό το βλέπει η ίδια κοινωνία. Άρα οφείλουμε με ρεαλισμό, με αντικειμενικότητα να φέρουμε αυτό το οποίο βλέπουμε και τις τελευταίες μέρες, το οποίο είναι απαράδεκτο σε ένα ευρωπαϊκό σύγχρονο δημοκρατικό κράτος. Βλέπω και στους τίτλους, το έχετε ήδη προβάλει, ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης έχει καλέσει μια έκτακτη σύσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα νωρίς το απόγευμα με την ηγεσία της αστυνομίας και με τις αστυνομικές διευθύνσεις όλες των επαρχιών, ακριβώς για να ακουστούν και οι εισηγήσεις, να γίνει μια σοβαρή αξιολόγηση της κατάστασης και ενδεχομένως να ληφθούν και επιπρόσθετα ενδεχόμενα μέτρα. Ξέρω ότι, κυρία Σάβα, και αυτό το λέω με κάθε ταπεινότητα, ότι αυτά που λέμε είναι ενδεχομένως δύσκολα αντιληπτά από τον Κύπριο πολίτη. Ναι, απλά θα προσθέτω, είναι... επειδή είχα πριν και τις συντεχνίες των αστυνομικών που λένε, επειδή όταν αυτές οι συσκέψεις που συγκαλούνται παρίστανται σχεδόν ήδη πάντα. Γιατί να μην ακούσουμε τους αστυνομικούς της πρώτης γραμμής, όλους όσους χρειάζεται, αναλόγως στις περιπτώσεις, αν μιλάμε για χουλικανισμό και άλλους, αν μιλάμε, ξέρω εγώ, για το οργανωμένο έγκλημα, αυτούς που πρέπει, τι χρειάζεται να γίνει. Καταλαβαίνετε ότι όταν είναι αυτοί που έχουν να λογοδοτήσουν, είναι αυτοί που έχουν και την ευθύνη σήμερα, νομίζω δεν θα τα πούνε όπως πρέπει τα πράγματα. Να ακουστούν εκεί που πρέπει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Κυρία Σάβα, αυτό που θα πω είναι ότι ιδιαίτερα στα ζητήματα ασφάλειας καμία άποψη δεν μπορεί να παρευλέπεται. Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο. Επίσης, η μάχη κατά της εγκληματικότητας, κατά του οργανωμένου εγκλήματος, είναι διαρκής και είναι συνεχής. Και δεν νομίζω να φτάσει κανένα κράτος σε καμία περίπτωση στο επίπεδο που να μην χρειάζεται να λαμβάνει επιπρόσθετα μέτρα. Να μένουμε όμως σήμερα αυτή την πρώτη. Ναι. Έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Αυτή την πρώτη, αν θέλετε, αξιολόγηση υπό το φως και των τελευταίων εξελίξεων και των τελευταίων απαράδεκτων εξελίξεων, όπως θέσω, να αναμένουμε και να δούμε και η ίδια η αστυνομία τι μέτρα προσανατολίζεται να λάβει. Περιμένουμε και εμείς από την αστυνομία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως προσανατολίζεται κάπως συγκεκριμένα. Είδε, λέει, σήμερα το πρωί το Γενικό Εισαγγελέα. Έχει κάτι κατά νου? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Σάβα, είδε τον Γενικό Εισαγγελέα στο πλαίσιο της τελετής διαβεβαίωσης της νέας υφυπουργού παρά το πρόεδρο για ευρωπαϊκά θέματα, όπου παρευρέθηκε καθηκόντως ο Γενικός Εισαγγελέας. Είδε βεβαίως και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Είχαμε συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου. Ο αρμόδιος υπουργός θα πραγματοποιήσει αυτή την έκτακτη σύσκεψη του νωρίς το απόγευμα και θα βρίσκεται και βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με τον αρχηγό αστυνομίας ήταν και ένα θέμα που πηγαίνει έρχεται και η συζήτηση και η επικοινωνία. Λοιπόν, άρα αναμένουμε αυτή τη σύσκεψη σήμερα. Κλείνω με το επίσης πολύ σημαντικό ζήτημα των πολλαπλών συντάξεων. Έχετε ενώπιον σας, υπάρχει και μια δέσμευση από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών. Θα λυθεί αυτό το ζήτημα, κύριε Λεντιμπιώτη? Έχουμε εισήγηση από το Γενικό Ελεγχτή. 6 νομοθεσίες να αλλάξουν. Θα το πάρετε πάνω σας να καταθέσετε νομοσχέδια, θα αφήσετε τη Βουλή. Πάντως, η κοροϊδία είναι εκεί. Ο εμπεγμός επίσης, η υποκρισία και αυτό.
Είναι λίγα τα λεφτά, αν είναι 5 εκατομμύρια δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει όμως, άμα έχουμε να ταΐσουμε άλλες οικογένειες που έχουν ανάγκη. Κυρία Σάβα, δεν νομίζω κάποιος να μπορεί να υποστηρίξει ότι 5 εκατομμύρια ή 1 εκατομμύριο ή μισό εκατομμύριο είναι λίγα ή είναι πολλά ή αυτή είναι η ουσία της συζήτησης. Η ουσία της συζήτησης δεν είναι αυτή. Η ουσία της συζήτησης ότι πρέπει επιτέλους αυτή η συζήτηση να λήξει. Αυτή η συζήτηση να μην περιτριγυρίζεται στην δημόσια σφαίρα. Η ίδια η κοινωνία νομίζω έχει και νου και κρίση. Αυτό που είναι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι ναι, αξιολογούνται μέτρα τα οποία, νομοθετικά, τα οποία όμως θα πρέπει να πω και κάτι. Θα πρέπει ο νομοτεχνικός έλεγχος να έχει ολοκληρωθεί, να είμαστε βέβαιοι ότι όποια απόφαση ή όποια εισηγήση ληφθεί θα πρέπει να είναι και σύμφωνη με την νομοθεσία, με την κείμενη νομοθεσία ή και με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αξιολογούνται μέτρα και για τις πολλαπλές συντάξεις μεταξύ άλλων από πλευράς κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει, νομίζω έχετε ενημέρωση. Και αυτά, ναι, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η προεργασία, η οποία έχει γίνει σε ένα καλό επίπεδο, θα παρουσιαστεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης και βεβαίως για συντονισμό και με την νομοθετική εξουσία, η οποία θα πρέπει να τα προωθήσει, να τα εγκρίνει ή να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις δικές της εξουσίες που είναι διακριτές και απόλυτα σεβαστές. Σωστό. Έτσι. Διότι τα παμφάγα είναι εκεί. Και όταν λέω παμφάγα, είναι αυτοί που παίρνουν τις πολλαπλές συντάξεις και έχουν και μια σύνταξη να ξοδέψουν, να πάνε δικαστικώς, να ρίξουν νομοθεσίες όπως έγινε και το 2011. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σάβα, αν μου επιτρέπετε απλά ένα καταληκτικό σχόλιο. Κατά χρόνο σας απολογούμε απλά να πω αυτό. Επειδή τέτοιου είδους συζητήσεις που κρατάνε χρόνια, το πρώτο που πλήττουν είναι τα αντανακλαστικά της ίδιας της πολιτείας, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, όποια και αν είναι στην νομοθετική εξουσία. Νομίζω ότι είναι χρέος την επόμενη φορά που θα γίνει αυτή η συζήτηση σοβαρά. Θα πρέπει να είναι και η τελευταία φορά και θα πρέπει ειλικρινά να προσεγγίσουμε την κοινωνία για να ληφθεί η τελική απόφαση. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.